Προτείνουμε την αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με την πρόταση που σας έχει διανεμηθεί από την υπηρεσία, για το τρέχον έτος 2024. Δηλώνω και δεν μασάω τα λόγια μου ότι η αύξηση είναι μεγάλη, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Εμείς, συνάδελφοι, παραλάβαμε ένα Δήμο με κονδύλι 2.300.000 ευρώ το χρόνο που πληρώναμε το 22 και το 23 και θα πληρώσουμε και το 24. Μία σύμβαση την οποία δεν την υπογράψαμε εμείς. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή την έχει υπογράψει. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να την τηρήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε 1.087.000 ευρώ για τη σύμβαση σκάνδαλο κατ' εμέ, που κάνω προσπάθειες και θα την ανατρέψουμε τη σύμβαση για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτή η σύμβαση σήμερα μας βάζει μέσα, όχι μόνο δεν έχουμε καμία εξοικονόμηση, μας βάζει και μέσα. Τις τιμές του 19 και του 20, αν θα δείτε τώρα τα στοιχεία, πόσο έχουμε ανεβεί. Και σημειωτέων, δεν υπολογίζουμε μέσα και το 1.300.000 ευρώ από το τέλος ταφής απορριμμάτων που έχει θεσμοθετηθεί από το 2021 και αφορά 20 ευρώ τον τόνο, 18.000 περίπου τόνοι που είχαν πάει στην Τέρνα, 25 ευρώ το 2022, 30 ευρώ το 2023 και το 22 και 23 και το 2024 είναι 35 νομίζω ευρώ ο τόνος. Αυτά τα τρία είναι 1.300.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα δεν τα είχε πληρώσει κανένας Δήμος, παρότι είχε θεσμοθετηθεί και νομοθετηθεί. Ήρθε όμως η κυβέρνηση την εβδομάδα των εκλογών των Δημοτικών και νομοθέτησε να μας τα παίρνει τα χρήματα μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Σήμερα η αύξηση εδώ θα ήταν ακόμα πιο μεγάλη, θα πηγαίναμε περίπου 100% και θα έρθει η ώρα που θα το κάνουμε. Μην γελιόμαστε. Πέρσι το Κιάτο, το Βέλο, το Λουτράκι κάναν αυξήσει από 100 έως 200% και τώρα θα ξανακάνουν. Εμείς δεν κάναμε γιατί είχαμε το απόθεμα των 5 εκατομμυρίων από το 2019, το οποίο έφυγε με δύο δόσεις στην Τέρνα, 4,5 εκατομμύρια τελείωσε. Όταν θα μπει και το τέλος 1.300, γιατί κάπου θα λογιστικοποιηθεί, μπορεί να μας τα παρακρατούν αυτόματα και να τα πληρώνουμε εμείς σήμερα σαν ένταλμα, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της χρέωσης και που θα πάνε στον κωδικό της καθαριότητας. Και όταν θα φορτωθεί με 1.300 η κατηγορία των τελών καθαριότητας και φωτισμού, θα αναγκαστούμε πάλι να κάνουμε αύξηση. Μέχρι σήμερα δεν έγινε μεγαλύτερη αύξηση, να σας πω το γιατί. Σήμερα δεν προτείνουμε ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί μαζεύτηκε ένα άλλο κονδύλι, 4 εκατομμύρια και κάτι, 4.200 αν δεν κάνω λάθος, είναι από τις οφειλές που κατέβαλαν οι συμπολίτες μας μέσα στο 23, στο 23 καλά λέω, από τα αυθαίρετα και τους ημιυπαίθριους χώρους. Αυτά τα χρήματα έγιναν μία φορά. Δεν θα παίρνουμε συνέχεια. Με δύο δόσεις φύγαν, με δύο τέρνα έφυγαν και αυτά. Και θα έρθουμε σε πολύ δύσκολη θέση. Σας προετοιμάζω, θέλω να λέω αλήθειες. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Επίσης είναι και άλλα κονδύλια. Σήμερα εμείς είμαστε με δεμένα χέρια. Δεν παραλάβαμε ούτε μία ανοιχτή σύμβαση για τα ογκώδη. Και το τι κάνει αυτός ο Ανδρέας ο Πούλος κάθε μέρα να τα τρώει τα ογκώδη, ουδής γνωρίζει. Και έχει πάει και καλά, κατά την άποψή μου. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι η περισυλλογή του πράσινου ή του μπλε κάδου. Με τα ογκώδη τίθεται το θέμα. Και εμείς δεν έχουμε ούτε μία σύμβαση. Και δεν φαίνεται να έχουμε σύμβαση πριν από το Μάιο. Γιατί πριν από το Μάιο, διότι θα πάρουμε την άλλη εβδομάδα έγκριση του προϋπολογισμού, να περιμένουμε κανένα μήνα να εγκριθεί από την επικεντρωμένη, να γίνει μελέτη από την υπηρεσία, 500.000 θα πάει για όλο το χρόνο. Να γίνει ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για να πάνε σε νόμιμο χώρο επεξεργασίας απορριμμάτων, ογκωδών απορριμμάτων. Εδώ στην Κορινθία είναι 2-3 από όσο ξέρω. Δεν ξέρω και πού θα τα πάνε. Όποιος θέλει ας έρθει, ανοιχτός είναι ο διαγωνισμός. Υπάρχει κονδύλι για τον εορταστικό φωτισμό που παλεύουμε τόσα χρόνια με ημίμετρα, 40-50.000. Φωτισμός δεν γίνεται στην πόλη, ιδιαίτερα τις γιορτές. 150.000 έχουμε βάλει. Θα αλλάξουμε το φως της πόλης, τον εορταστικό φωτισμό. Έχουμε βάλει 8 μηνύτες. Το 2023 η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν έβαλε όσους έπρεπε, πήρε για τετράμινα και νομίζω 15-20 άτομα, 30 μπορεί να κάνω και λάθος, κάπου εκεί. Γιατί το έκανε αυτό?
για να μην κάνει προεκλογική περίοδο αύξηση. Ναι, το εμείς το λουζόμαστε τώρα, γιατί το προσωπικό είναι και γερασμένο, φεύγουν καθένα. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, πρόσληψη καμία. Μόνο να δηλώνω ότι απολύεται ο τάδε λόγω συνταξιοδότηση. Απολύεται ο τάδε λόγω συνταξιοδότηση. Φεύγουν, φεύγουν, φεύγουν και το προσωπικό που υπάρχει είναι γερασμένο και οδηγοί και εργάτες και τους καταπονούμε. Α, λέω και αλήθειες. Αλλά αυτό πρέπει να λυθεί. Αν δεν πάρουμε περίπου 50 άτομα όσα έπαιρνε και ο κύριος Νανόπουλος και ο προηγούμενος δήμαρχος κάθε χρόνο μετά 8 μήνα, με ΑΣΕΠ βεβαίως, πώς θα το λύσουμε το θέμα στην καθαριότητα? Με ευκολόγια δεν γίνεται. Τους υπολογίζουμε μέσα. Επίσης, έχουμε υπολογίσει και να πάρουμε 35 άτομα, δεν θα χρεωθούν όλα στην καθαριότητα, με το κοινωνικό πρόγραμμα 55+. 67, τώρα το κάνανε και 74 έμαθα. Εκεί έχουμε μια συνεισφορά 25%. Πρέπει να το υπολογίσουμε στο τέλος. Έχουμε υπολογίσει αυτό που υποσχεθήκαμε προεκλογικά, οι πρόεδροι των χωριών να έχουν μέχρι 3 πάγιες. Όσοι μπορέσουν. Όσοι δεν μπορέσουν, θα πάνε στη μία. Θα πάνε στις 2. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα όμως. Αποκεντρώνουμε. Να μπορούν να λύνουν προβλήματα καθημερινότητας. Και όπως επίσης έχουμε προβλέψει στον κωδικό και τα πενθήμερα των προέδρων. Κάθε μήνα ένα άτομο στο χωριό να προσλαμβάνεται, συνήθως ο ίδιος είναι, είτε δουλεύει 5 μέρες το μήνα, είτε δουλεύει 2 ώρες την ημέρα, τα βρίσκουν οι πρόεδροι να πληρωθούν. Αυτό τον τελευταίο χρόνο το 23 εξαλείφθηκε. Γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε αύξηση παραμονές των εκλογών. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια, εξαντλήθηκαν το αποθεματικό που σας είπα, δεν ήταν μόνο λόγω Τέρνα που μας έφαγε 4,5 εκατομμύρια. Ναι, 4,5 εκατομμύρια. Είναι ότι το 2021 νομίζω τρέξαμε να πληρώσουμε και έφυγε από το ταμείο. Τα μηχανήματα τα οποία κάθονται σήμερα εκτός αποθηκών και εντός αποθηκών, τα μισά εντός στρατοπέδου. 1.600.000 ευρώ. Πάνε και αυτά. Και τι τα κάναμε? Αέρα πατέρα, τίποτα. Το εργοστάσιο ακόμα βόσκει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα δικαστήρια. Αυτή η κατάσταση μας έκανε να φέρουμε την απόφαση για την αύξηση των δημοτικών τελών, όπως σας είπα, στις 4 κατηγορίες, Κόρινθος, Παραλία, Ορεινά και Ημιορεινά, και ζητάμε από το Σώμα να την ψηφίσει για να μπορέσει να λειτουργήσει επαρκώς η Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισμού. Το θέμα το οποίο έρχεται νομίζω ότι έπρεπε να έχει διαχωριστεί στα δύο. Γιατί το ένα κομμάτι αφορά την μείωση των δημοτικών τελών για τους κοινωνικά αδύναμους, για τους ΑΜΕΑ, για τους τρίτεχνους, για τους πολύτεχνους, στο οποίο συμφωνούμε. Και στο παρελθόν είχε γίνει ειδική μεταχείριση για κοινωνικές ομάδες οι οποίες περνούν δύσκολα. Αλλά έτσι όπως έχει έρθει το θέμα, μείωση για αυτές τις ειδικές ομάδες που ετησίως η υπηρεσία έχει αποτιμήσει σε 48.000 ευρώ και ταυτόχρονα αύξηση για τα δημοτικά τέλη για το σύνολο των κατοίκων του Δήμου που καλύπτει το έλλειμμα, όπως λέει η υπηρεσία, 2,1 εκατομμύρια ευρώ, εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την αύξηση, την τεράστια αύξηση των δημοτικών τελών. Και το λέω αυτό γιατί είναι και άδικη και αδικαιολόγητη και μπορεί να αποφευχθεί. Είπε πριν από λίγο ο κ. Δήμαρχος ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Προφανώς έχετε και επειδή εμείς δεν κάνουμε μόνο κριτική, αλλά υποβάλλουμε και προτάσεις, θα σας πω ποια είναι η δική μας η πρόταση που επιτρέπει να μην αυξηθούν τα δημοτικά τέλη. Γιατί σήμερα οι αγρότες έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Η ακρίβεια για τα νοικοκυριά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και κοινωνικά ο Δήμος πρέπει να δείξει ότι στέκεται κοντά στους δημότες του. Όταν λοιπόν τα δημοτικά τέλη ήδη σήμερα είναι από τα ακριβότερα στην Ελλάδα. Εγώ θα σας δώσω για τα πρακτικά να το έχετε. Δήμοι με ανάλογη με τη δική μας πληθυσμιακή ομάδα και ανάγκες, παραδείγματος χάρη της Νέας Φιλαδέλφειας, έχουν 0,90 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εμείς είμαστε στο 1,76 για την Κόρινθο και πάμε στο 2,30. Η πρόταση να πάμε στο 2,30. Δηλαδή να γίνει μία αύξηση που θα είναι για την Κόρινθο είναι 30% από το 1,76 στο 2,30. Για την περιοχή Άσος, Λέχιο, Περιγιάλη είναι 75%.
από το 0,95 στο 1,67 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, για την περιοχή που είναι ο Άγιος Βασίλης, Κλένια κτλ. Πάλι 75% και 43% για το Αγγελόκαστρο, Άγιο Ιωάννη, Άγιο Νόρι και Στεφάνι. Είναι πολύ μεγάλες αυτές οι αυξήσεις και αδικαιολόγητες για την παρούσα συγκυρία και την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Και το λέω αυτό γιατί είχε ακουστεί και προεκλογικά και στη διάρκεια της δικής μας Δημοτικής Αρχής ότι δεν αυξάνουμε τα δημοτικά τέλη γιατί έχουμε το χρηματικό υπόλοιπο. Μα εξακολουθεί να υπάρχει το χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είναι 4,8 εκατομμύρια το τέλος του 2023, σύμφωνα με την υπηρεσία, και το 2024 4,2 εκατομμύρια ευρώ στην υπηρεσία αυτή, γιατί το ταμείο είναι πολύ περισσότερο, πάνω από 30 εκατομμύρια. Αφού λοιπόν υπάρχει το χρηματικό υπόλοιπο και επειδή το ρεύμα, σύμφωνα με τη δική μας πρόβλεψη που έγκαιρα είχαμε φροντίσει να κάνουμε τη σύμβαση με το ΣΔΙΤ, έχει μειωθεί και είναι λάθος το νούμερο που έχετε βάλει στο προϋπολογισμό που μας δώσατε, 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί αν σας δώσω και θα σας δώσω τα στοιχεία που ζήτησα και πήρα από την υπηρεσία, φαίνεται ότι το Νοέμβριο του 2023 πλήρωσε ο Δήμος 96.000 ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα, το Νοέμβριο δηλαδή του 2022, πλήρωσε 209.000 ευρώ. Και ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί όλα τα φώτα LED. Όταν τοποθετηθούν όλα τα φώτα τα LED θα είναι ακόμη μεγαλύτερη η μείωση. Κύριε Παπαδημητρίου, μου διακόπτετε. Λοιπόν, από αυτό φαίνεται από τον Νοέμβριο μήνα. Θα σας δώσω επίσης, τι είπατε κύριε. Κύριε Παπαδημητρίου, λοιπόν, δεν έχεις το λόγο και πάψε να μιλάς έτσι. Κύριε Παπαδημητρίου, δεν θα διακόπτετε και δεν θα... Τώρα δεν υπάρχει, δεν είμαστε σε καφενείο, κύριε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Αυτή η μείωση από τον ένα μήνα στον άλλον, όπως βλέπετε, είναι μεγαλύτερη από 50%. Επίσης, αν δείτε το μήνα Οκτώβριο του 2023, είναι 84.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μήνα ήταν 138 το 2022 και 90.000 ήταν το Σεπτέμβριο του 2023. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η μεγάλη μείωση που γίνεται στο ρεύμα δικαιολογεί αυτό που προβλέπεται από τη σύμβαση 70% μείωση. Άρα από το 1,5 εκατομμύριο η πραγματική χρέωση που θα είναι στο Δήμο είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. 500. Άρα κερδίζουμε 1 εκατομμύριο από εκεί και κακώς υπάρχει στους λογαριασμούς που μας έχετε δώσει στην εισήγηση. Αν κερδίσουμε λοιπόν 1 εκατομμύριο από εκεί και αν από τη συλλογή που έχετε με συμβάσεις για τα σκουπίδια είναι 186.000 οι συνεχιζόμενοι, η σύμβαση την οποία εμείς επιδιώξαμε και δεν ενεκρίθη από την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση. Συν 490, ορίστε. Πώς δεν είναι. Δήμαρχε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Θα ολοκληρώσω. Κύριε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, κύριε Ανάπουλε. Κύριε, καταλαβαίνω, ο καθένας έχει τα επιχειρήματά του. Θα πάρετε όλοι το λόγο, είναι σοβαρό το θέμα. Θα σας αφήσω όλους να μιλήσετε. Παρακαλώ, μην διακόπτε ένας τον άλλον. Για να καταλάβει και ο Δημότης που μας παρακολουθεί, να έχει μια εικόνα και ο Δημότης. Ευχαριστώ. Η σύμβαση λοιπόν αυτή την οποία εμείς επιδιώξαμε και η αποκεντρωμένη δεν ενέκρινε είναι 186.000. Και φαίνεται και στο λογαριασμό, στο οποίο επιμένω. Τα 60-70 είναι αυτά. Μισό λεπτό. Για 490 τα οποία εσείς βάζετε καινούρια, φτάνουμε σε έναν αριθμό 676.000 ευρώ για τα ογκώδη. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ παραπάνω από εκείνο το οποίο ξοδεύεται και έχει ανάγκη ο Δήμος. Αν περιορίσετε λοιπόν τα έξοδα που τα έχετε, αυτά είναι με συμβάσεις, δεν είναι με το κόστος του Δήμου, και τα μειώστε στο μισό, προσθέτετε άλλες 300.000 ευρώ. Δεν αναφέρατε τα 2 εκατομμύρια τα οποία υπάρχουν στο Ταμείο Παρακατακτικών και Δανείων. Έχω κάνει επιστολή στο παρακατακτικών και δανείων, αυτά 2 εκατομμύρια τα οποία έχουν παρακρατηθεί αλλά δεν έχουν μεταφερθεί στο Δήμο, να έρθουν. Αναζητήστε τα και θα τα πάρετε. Γιατί έχουν κρατηθεί για να πληρωθεί το ΣΔΙΤ, αλλά επειδή δεν ολοκληρώθηκε, ανήκουν στο Δήμο. Ανήκουν στο Δήμο τα 2 εκατομμύρια. Όπως επίσης είπατε για τον εορταστικό φωτισμό, τα 205 χιλιάρικα, που νομίζω ότι μπορούν να μείνουν τα μισά και να κερδίσουμε κάποια χρήματα για να μην χρεώσουμε τους πολίτες. Μπορούν και αντέχουν οι πολίτες τον εορταστικό φωτισμό και με 100.000 αντί για 200. Επίσης, η ενεργειακή αναβάθμιση που λέτε, το ΣΔΙΤ, τα 1.087.000, αυτό δεν πρόκειται να πληρωθεί το 2024. Δεν πρόκειται και κακώς το βάζετε. Και εξοικονομούμε από εκεί άλλο 1 εκατομμύριο. Γιατί
Πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο. Να περάσουν τρεις μήνες για να γίνει η καταμέτρηση. Άλλοι τρεις μήνες για να γίνει η χρέωση και μετά πληρώνει ο Δήμος ανά μήνα. Άρα δεν πρόκειται να πληρώσει αυτά τα λεφτά. Υπάρχει λοιπόν ένα ταμείο και ένα υπόλοιπο, το οποίο μπορεί και δικαιολογεί όχι μόνο να μην αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, αλλά και να μειωθούν τα δημοτικά τέλη. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο εμείς προτείνουμε. Και φυσικά στον προϋπολογισμό υπάρχουν και εκείνα τα οποία στο 23 και στη θητεία μας υπήρχαν. Δηλαδή, και στο 23 και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τους ανθρώπους με την κατηγορία 55+. Και τα πενθήμερα είχαμε και τα ογκώδη μαζευόντουσαν και στο βαθμό που εκείνο μπορούσε να γίνει από το Δήμο, είχε γίνει. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι τα χρήματα υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να γίνουν αυξήσεις και η παράταξή μας αρνείται να δεχτεί την αύξηση των δημοτικών τελών και προτείνουμε να μείνουν σταθερά, γιατί θα μπορούσαν και να μειωθούν κιόλας. Άλλος συνάδελφος για να απαντήσει συνολικά, αν θέλετε να απαντήσετε επί τούτου, Δήμαρχε, έχετε το λόγο, εντάξει. Θα τρελαθούμε εδώ, σε αυτή την πόλη θα τρελαθούμε. Απορώ ειλικρινά, έκανες 4 χρόνια κύριε Δήμαρχε και δεν κατάλαβες ακόμα τι μπαίνει στους κωδικούς και τι δεν μπαίνει. Μας λέτε... Κύριε Νανόπουλε, κύριε Νανόπουλε. Μα προφανώς με αυτά που μας είπατε, μας βγάλατε από τα ρούχα μας. Νομίζετε δεν έχετε ότι το ήρθαμε σήμερα. Θα τον δώσετε μετά. Θα έχετε δικαίωμα δευτερολογίας. Μας λέτε ότι τα δημοτικά τέλη είναι από την Ελλάδα. Από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα και μας είπατε Νέα Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω ποιο άλλο είπατε. Μισό. Εντάξει. Σεβαστό. Αφού ήταν τόσο ακριβά τα δημοτικά τέλη, 4 χρόνια γιατί δήμαρχε δεν κατεβάσατε τα τέλη, σας παρακαλούσα. Και ούτε τότε είχαμε ΣΔΙΤ, ούτε είχαμε αυξήσει στη ΔΕΗ, ούτε και απάνω η μονάδα κομποστοποίησης. Γιατί δεν το κάνατε. Και είχατε 6,5 εκατομμύρια ταμείο, το τεινάξατε στον αέρα. Και μας μιλάτε για μείωση. Σας παρακαλούσα κάθε χρονιά. Δήμαρχε πάμε, άστο του χρόνου. Δήμαρχε πάμε το 20, άστο του 21. Είναι έτσι ναι ή όχι. Και μου λέτε τώρα εμένα ότι είμαστε οι πιο ακριβοί και κάνατε 4 χρόνια. Αυτό να το πει ο Δημήτρης ο Πρωτοπαπάς που είναι σήμερα καινούριος, απόλυτα σεβαστό. Το είχατε. Γιατί δεν το κάνατε πράξη. Δεύτερο. Είναι υπολογισμένο, μου λέει, τα 4,8 εκατομμύρια. Σας είπα ότι αν δεν είχαμε εισπράξει αυτό το κονδύλι από την ΔΕΗ κατά κύριο λόγο με τους ημιυπαίθριους και τα αυθαίρετα, σήμερα η αύξηση θα ήταν 200% εδώ. Έχει υπολογιστεί. Και θα εξανεμιστεί αυτό. Σε ένα χρόνο θα εξανεμιστεί. Έχει μπει στα έσοδα. Αλλιώς έπρεπε να κάνω 4 εκατομμύρια το έλλειμμα να το καλύψω. Τι είναι αυτά που μας λέτε εδώ. Και ακούμε και το ΣΔΙΤ. Έχετε το θράσος να μου μιλάτε για ΣΔΙΤ που έχουμε ξεφύγει. Στο σύνολο θα πάμε 22 εκατομμύρια. Και μου μιλάτε θα έχω και μείωση. Δεν την είδα το 19. Δεν την είδα το 20. Δεν την είδα το 21. Δεν την είδα το 22. Δεν την είδα το 23. Δεν τη βλέπω το 24. Μα τι θα κλείσω τα μάτια βρε παιδιά. Τα νούμερα η υπηρεσία τα βάζει. Δεν τα βάζει ο Σταυρέλης. Είμαστε υποχρεωμένοι από τη σύμβαση τη ληστρική να βάλουμε 1.087.000. Αν δεν το βάλουμε, θα πάμε στην κυρία Μασούρη στην αποκεντρωμένη και σου πει πάρ' τον πίσω τον προϋπολογισμό. Είναι συμβατική υποχρέωση. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στον πολίτη. Τι είναι αυτά που ακούμε. Και μας λέτε μετά 180.000 για τα ογκώδη. Μα ούτε αυτό αγαπητέ δήμαρχε δεν το έχουμε μέσα μας. 180.000 είναι τα λεφτά του διαγωνισμού που έγινε τον Ιούνιο-Ιούλιο που πήρε η εταιρεία Μπακλώρης Πίπλος, τα έπαιρνε όλο το διάστημα, εξαντλήθηκαν τα λεφτά. Είναι να πληρώσουμε, δεν είναι να έχω σύμβαση, δεν έχω ούτε μία σύμβαση. Μία 30.000 βρε παιδιά να λύσουμε ένα μήνα. Έτσι χειροπόδαρα είμαι. Και μου λέτε έχω 180 και 500 που βάζω, 680 και τα άλλα 80 που ακύρωσε η... 80 νομίζω ήταν. Τα 80 ακύρωσε η αποκεντρωμένη. Και μου λέτε εμένα τώρα να πληρώσω οφειλές. Πάει πολύ αυτό το πράγμα. 700.000 ογκώδη. 500, 490 έχουμε βάλει. Τα άλλα είναι οφειλές δικές σας.
και θα τις πληρώσουμε. Τι να κάνουμε. Και μου είπατε και το... Δηλαδή είναι, εγώ έχω χάσει πάσα ιδέα, είμαι συνήθως ήρεμος. Έρχεστε και μου λέτε τι. 2 εκατομμύρια και κάτι είναι δεσμευμένα σε λογαριασμό καταπιστευτικό με εντολή σας. Εσείς υπογράψατε, δεν υπέγραψα εγώ τη σύμβαση, το σκάνδαλο. Να πάνε τα μισά της ΔΕΗ και όλα των ιδιωτικών εταιριών να τα παίρνει να τα βάλουμε στο λογαριασμό για την εταιρεία. Μη χάσει η εταιρεία. Και είμαστε χειροπόδαρα. Για φέρτε τα μου εσείς αύριο να πάντα πάρω εγώ. Κάντε μια ενέργεια σας παρακαλώ πάρα πολύ και πείτε μου Σταυρέλη, είναι διαθέσιμα. Πάρτα στο Δήμο. Ούτε ο Δήμος μπορεί να τα πάρει, ούτε ο εργολάβος. Είμαι υποχρεωμένος όμως να τα έχω στα έσοδά μου. Τι θα κάνω, μπορώ να μην τα έχω. Στον αέρα θα είναι τα λεφτά. Και μου λέτε πάρτα και κάλυψε το έλλειμμα. Σε ποιον τα λέτε 4 χρόνια δήμαρχος. Και μου λέτε και κάτι άλλο. Έχουμε βάλει 150.000 εορταστικό φωτισμό. 150 είναι. Είναι 200. Τα λένε οφειλή πάλι δική σας. Πάλι δική σας οφειλή. Αυτό που βάζουμε εμείς είναι 150. Είναι πολιτική απόφαση. Δίνουμε φως στην πόλη. Μην διαστρεβλώνετε όμως ότι βάζουμε 200 τόσο και να κόψουμε τα μισά για να καταπραίνουμε τον πολίτη. Δεν είμαστε λαϊκιστές. Και μας λέτε και το εξής ακόμα. Να μην μπει το 1,087 που είναι από τη σύμβαση συγκεκριμένο ποσόν. Υποχρεωτικά. Συγγνώμη που ανέβασα τόνους, αλλά δεν μπορώ να ακούω και πράγματα τα οποία τα έχετε κάνει μαντάρα και έρχεστε τώρα να μου κάνετε κριτική γιατί πάμε να ξορθολογήσουμε δαπάνες. Σας είπα ότι και λίγη είναι η αύξηση αυτή με το 1.300, αν θα μας έρθει τέλος του χρόνου, το τέλος ταφής απορριμμάτων. Ποιος θα το πληρώσει. Εκτός και αν πούμε, παιδιά, δεν θα κάνουμε κανένα έργο, θα την έχουμε όμοιρο το Σταυρέλι για τη Δημοτική Αρχή, τα λεφτά της ΣΑΤΑ, να τα ρίξουμε εκεί, τα λεφτά των προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ένα μέρος να τα ρίξουμε εκεί, να μην κάνουμε καμία αύξηση. Λαϊκιστής δεν είναι ο Σταυρέλης. Και το έχει αποδείξει όχι τώρα και τον καιρό που ήταν αντιπολίτευση. Και δεν θυμάστε καθόλου, σας βλέπω δηλαδή και λέω διαφορά. Σταυρέλης Νανόπουλος, αναλάβατε το 19. Σας δώσαμε ναι στο πράσινο φως στον προϋπολογισμό. Σας δώσαμε ναι στο τεχνικό πρόγραμμα. Το 19. Σας είπαμε και το 20 ναι. Και από εκεί και πέρα αφού δεν τηρούσατε αυτά δεν τα ψηφίσαμε. Και εσείς έρχεται ένα μήνα που χάσατε τις εκλογές και μου λέτε το καταψηφίζουμε. Ωραία, να τα καταψηφίσουμε όλοι, παιδιά. Να τον κλείσουμε το Δήμο. Τι ευθύνη είναι αυτή έναντι των πολιτών και των δημοτών. Εμείς εκεί που είχαμε δεσμευτεί τα κάναμε μειώσεις. Και έρχεστε και μου λέτε, ψηφίζουμε τις μειώσεις. Όχι, μην τις ψηφίζετε. Είσαστε 4 χρόνια, γιατί δεν το κάνατε στους καρκινοπαθείς. Γιατί δεν κάνατε την απαλλαγή από τα περιουσιακά στοιχεία των αμαία πολύτεκνων, μονογονεϊκών και τρίτεκνων. Μέσα σε αυτά τα αυστηρά πλαίσια μειώνουμε. Και απαλλάσσουμε. Και δεν αυξάνουμε και το φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων. Και μειώσαμε και όλα τα άλλα τέλη. Κοινόχρηση στους χώρους 50%. Νεκροταφεία 50%. Ναι, το κάνουμε πράξη γιατί εκεί μπορούμε. Εδώ τι θέλετε να κάνουμε. Αλλά εντάξει, την απόφαση θα την πάρουμε εμείς. Μη μας τα λέτε κιόλας. Για τα λάθη τα δικά σας τώρα να μου βγαίνετε και να μου λέτε εμένα να μην μπει αυτά. Αυτά είναι πρώτης δημοτικού πράγματα. Έπρεπε να μην βάλουμε το κονδύλι το ένα, να πάρουμε τα 2 εκατομμύρια. Έτσι λειτουργούσατε ως δήμαρχος. Δεν θέλω να το πιστεύω. Η πρόταση αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πιο ρεαλιστική. Και κάτι άλλο. Γιατί, δεν το είπα επειδή είναι και αρκετοί πρόεδροι εδώ. Να μην βάλουμε το 1,087, να μην βάλουμε το άλλο, να πάρουμε τα λεφτά από τον λογαριασμό escrow account. Να. Και... να μην βάλουμε και τα λεφτά, να βάλουμε και τα λεφτά της ΣΑΤΑ, 780.000 η ΣΑΤΑ. Ναι, νομικά μπορούμε. Και το κάνατε πέρσι. Γι' αυτό και δεν κάνατε τίποτα. Ο Σταυρέλης και η Δημοτική Αρχή, η Πνοή Δημιουργίας, σας λέει ότι τα λεφτά των χωριανών, τα λεφτά των κοινοτήτων, δεν τα ρίχνω εγώ στην πόλη για να χτυπάω αυτάκια. Δικαιούνται από τις 780.000 ευρώ τη ΣΑΤΑ, αυτή είναι η ΣΑΤΑ που μας δίνουν για όλο το Δήμο Κορινθίων, τα χρήματα αυτά είναι για τα χωριά. Για έργα στα χωριά.
Δεν θα στερήσω εγώ το Αγγελόκαστρο, τον Αγιάννη, το Στεφάνι, το Αγιονόρι, τον Γκλένια, όλα τα χωριά, τις 50 και 60 και 70 χιλιάδες που τους αντιστοιχούν, ίσως και λιγότερα σε μερικά άλλα, για να πω, α, δεν θα κάνω μια αύξηση, πόσο είπαμε, γιατί μου είπε, α, τα πω τι γι' αυτά, μια αύξηση 25% που είναι στην Κόρινθο ή 60% κάπου αλλού, δεν είμαι λαϊκιστής. Τα λεφτά είναι για τα χωριά και τα δίνω για τα χωριά. Τα δικαιούνται. Δεν κάνουμε εξαίρεση καμία. Διαφορετικά δεν έχουν και λόγο ύπαρξης. Τι θα κάνουν δηλαδή. Ούτε μια αγροτική οδοπία. Και επειδή μου αφέρατε κάποια νούμερα, δεν είπατε τίποτα ότι στον Άγιο Ιωάννη έχει αύξηση μόνο 10,5. Είναι εδώ ο πρόεδρος. Πού είναι ο πρόεδρος. Εδώ. Κύριε Στέφη. Δεν είπατε ότι στην Αρχαία Κόρινθο η αύξηση είναι μόνο 21%. Δεν τα ψηφίζετε ούτε αυτά. Μην τα ψηφίζετε. Δεν χρειάζεται. Πάρουμε εμείς την απόφαση. Δεν είπατε στα Ξαμήλια η αύξηση είναι 21%. Δεν είπατε ότι στην Ξυλοκέρυρα η αύξηση είναι 21%. Δεν είπατε ότι στο Σολωμό η αύξηση είναι 13%. Εξορθολογισμός είναι. Δεν είπατε ότι στον Αγιάννη τα καταστήματα, θα μου πεις ένα είναι, έχει και μείωση 10%. Αυτή βγήκε, οι πίνακες έτσι βγήκανε. Στις Κλένιες, στην Κλένια 17,5% στα καταστήματα. Πήγατε και μου είπατε το 60, το 50, το 40, το 70. Όλα να τα λέτε. Δεν κρυβόμαστε. Όλα. Πίνακας είναι εδώ. Δεν έχω τίποτα άλλο, επειδή εξεπλάγει από αυτά που άκουσα, θα είναι τεράστια ψεύδι. Τεράστια ψεύδι. Να μου λέτε τώρα, κονδύλια τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε χειροπόδαρα. Έλεος.